Καλησπέρα και πάλι. Είμαστε εδώ, επιστρέψαμε και θα σας παρουσιάσω τους δύο καλεσμένους που έχουμε στη συνέχεια. Τον κύριο Γιώργο Λουριδά, ο οποίος είναι σκηνοθέτης. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρίσκουμε πάλι. Και τον κύριο Χρήστο Ντανάκα, ο οποίος είναι μουσικός συνθέτης. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε την πρόσκληση. Σήμερα θα προβληθούν δύο ταινίες σας, κύριε Λουριδά, εδώ στην Καλαμάτα. Ο Πυλός και η Κοπέλα και Είμαι Ελεύθερη. Για πείτε μας για αυτές τις ταινίες. Έτσι, να πω επίσης, σας σύστησα μόνο έτσι με τις ιδιότητές σας, είσαστε και καλαματιανοί και οι δύο, έτσι. Σωστά. Ναι. Mm-hmm. Για πείτε μας. Είναι μεγάλη χαρά, έτσι, μετά από κάποια χρόνια πορείας, παρουσιάζω για πρώτη φορά επισήμως ταινίες μου στο καλαματιανό κοινό και είναι και ακόμη μεγαλύτερη χαρά που είναι μαζί ο εξαίρετος πιανίστας και φίλος πλέον Χρήστος Ντανάκας, γιατί είναι και οι δύο συνεργασίες, είναι δύο συνεργασίες που κάναμε μαζί και ευθύνεται και ο ίδιος για το τελικό αποτέλεσμα σε πολύ μεγάλο βαθμό. Έχει τη μουσική επιμέλεια των ταινιών, έτσι, ο κ. Ντανάκας. Ακριβώς, ακριβώς. Πολύ ιδιαίτερη συνεργασία με τον Γιώργο. Ξεκινήσαμε με το Μπυλό και την Κοπέλα. Δύσκολη συνεργασία λόγω απόστασης. Εγώ από τη Γερμανία, όπου και μένω. Ο Γιώργος από εδώ, από την Ελλάδα και πολλοί άλλοι συνεργάτες, εννοείται. Και το ίδιο και τώρα με τη δεύτερη ταινία, το Είμαι Ελεύθερη. Αλλά νομίζω ότι κάναμε το καλύτερο που γινόταν. Mm-hmm. Να πούμε έτσι δύο λόγια για τις ταινίες, έτσι, ξεκινώντας από την ταινία «Ο Πυλός και η Κοπέλα». «Ο Πυλός και η Κοπέλα» είναι μια ταινία που μιλά για την ανθρώπινη απώλεια και πώς ένα ζευγάρι αντιμετωπίζει αυτή την κατάσταση, όπου προσπαθούν και οι δύο σε ένα στάδιο να ξεπεράσουν τη θλίψη τους. Στην ταινία, τη συγκεκριμένη να πω, παίζουν οι γνωστοί ηθοποίοι Σόλων Τσούνης, Πέτρα Μαυρίδη, πρωταγωνιστικούς ρόλους, και Χριστίνα Γαλανοπούλου και η Φιώνα Κατοίκου σε δεύτερους ρόλους. Πήγε εξαιρετικά μέχρι τώρα η ταινία, την ολοκληρώσαμε το 2021, mm-hmm. Και έχει προβληθεί σε διάφορα φεστιβάλ ανά τον κόσμο. Έχουμε λάβει μέχρι τώρα, χωρίς το περιμένω κι εγώ, δεκάδες βραβεία, mm-hmm. και συνεχίζουμε, δηλαδή από ό,τι φαίνεται αρέσει η ταινία. Όσον αφορά τη δεύτερη ταινία, που δεν έχει, μόλις ολοκληρώθηκε, δεν έχει προβληθεί ακόμη δημόσια, είναι μια ταινία πάλι με κοινωνικό περιεχόμενο, αλλά αυτή τη φορά αφορά περισσότερο τα κοινωνικά προβλήματα των γυναικών, όπως η δυσκολία ένταξης μέσα στην κοινωνία μιας γυναίκας χωρισμένης, μιας γυναίκας αδικημένης. Και προσπαθώ λίγο με αυτή την ταινία, προσπαθούμε να ανοίξουμε ένα διάλογο σε θέματα τα οποία νομίζω ότι θα κάνουν λίγο καλύτερη την κοινωνία μας και θα πάψει αυτή η στιγματοποίηση στα πιο ευαίσθητα groups, στο οποίο ανήκει και μία χωρισμένη γυναίκα στην προκειμένη περίπτωση. Είναι και δύο ταινίες μικρού μήκους. Ήταν διαφορετική η προσέγγιση στις δύο ταινίες, και από μένα και από τον Χρήστο. Θα πούμε περισσότερα και στην προβολή, θα έχουμε ευκαιρία. Ωστόσο, μου αρέσει που ο Χρήστος προσέγγισε και στις δύο ταινίες με ένα δικό του τρόπο. Είναι πολύ δύσκολο να φτιάχνεις original μουσική, mm-hmm. και προσπαθείς να μπεις σε ένα πνεύμα, έτσι, να πεις μια ιστορία και με τη μουσική. Και μας πήρε αρκετό χρόνο, αλλά το βρήκαμε. Επίσης, να πω ότι συμμετέχει και ο μουσικός Δημήτρης Κουζής, mm-hmm. Βιολίστας που έμενε και αυτός εδώ Καλαμάτα, δεν είναι από εδώ, δούλευε στο μουσικό σχολείο και έγινε και με τον Δημήτρη μια ωραία συνεργασία. Τον ευχαριστούμε πολύ που συμμετείχε στις συνθέσεις του Χρήστου. Να μας πείτε για τις συνθέσεις αυτές και κατά πόσο έτσι ήταν εύκολο να μπείτε και στους ρόλους. Καταλαβαίνουμε ότι και με τη μουσική ο θεατής μπαίνει πιο εύκολα, έτσι, και στην υπόθεση του έργου. Βέβαια. Ναι, ήταν πολύ ιδιαίτερο να συνοδεύσω αυτές τις δύο ταινίες μουσικά. Ήταν για μένα κάτι πολύ ξεχωριστό, γιατί είναι εντελώς διαφορετικό να γράφεις μουσική έχοντας
μια δική σου εικόνα στο μυαλό και είναι πολύ διαφορετικό να γράφεις μουσική συνοδεύοντας μια ήδη υπάρχουσα εικόνα, μια ήδη υπάρχουσα ιστορία και συνοδεύοντας και την φαντασία και τα θέλω του σκηνοθέτη, βέβαια. Που πολλές φορές μπορεί να διαφέρουν με το δικό σου τρόπο αντίληψης μιας σκηνής ή κάποιου παρακλαδιού της υπόθεσης της ταινίας. Αλλά είναι μαγική η σύμπλευση στο τέλος, αυτή η χρυσή τομή. Και ήταν πραγματικά πολύ ιδιαίτερο, ξεχωριστοί χαρακτήρες με πολλά κοντράστ και στις δύο ταινίες. Και χρειάστηκε πολύς χρόνος έτσι για να φτάσετε στο θεμητό αποτέλεσμα. Χρειάστηκε πολύς χρόνος και πολύ αφοσίωση γι' αυτό. Θυμάμαι τον εαυτό μου να ξυπνάει και να κοιμάται με την ταινία, τον πυλό. Μας πήρε κάποιους μήνες, αλλά πραγματικά θέλει αφοσίωση και να μένεις σε αυτό, ώστε να σε απορροφά, ώστε να πετύχεις το επιθυμητό αποτέλεσμα. Να πω για την πρώτη ταινία, όπως είπε και ο Γιώργος, ο Δημήτρης Κουζής έπαιξε βιολί στην δεύτερη ταινία, το «Είμαι ελεύθερη». Στην πρώτη ταινία να ευχαριστήσουμε και τη Μελίντα την Κωνσταντινίδου που έπαιξε τσέλο. Που είναι από εδώ και που είναι από εδώ, πολύ σωστά. Και το Γιώργο τον Ψωμιάδη, ο οποίος έγραψε τους στίχους και τραγούδισε το τραγούδι της ταινίας, το «What Can Break This Echo». Και τα πήγε εξαιρετικά και το τραγούδι απέσπασε πολλά βραβεία και ευχαριστούμε πολύ τον Γιώργο τον Ψωμιάδη που συμμετείχε πρόθυμα σε αυτή την παραγωγή. Και είναι σημαντικό ότι είναι όλα από το μηδέν. Ναι. Δηλαδή, είναι μουσική που θα την ακούσουμε για πρώτη φορά στην ταινία, έτσι. Έτσι και όπως είπε και ο Χρήστος, είναι μία σύμπλευση όλο αυτό, γιατί προσπαθώ κι εγώ ως πια, όχι απλά ως ο άνθρωπος που έχει ένα όραμα, αλλά ως απλός συμμέτοχος, ώστε να βγει το βέλτιστο αποτέλεσμα, να ακούσω από τα παιδιά τι έχουν να προτείνουν και πολλές φορές προσπαθώ να αφήσω στην άκρη δικές μου σκέψεις για να δω δημιουργικά πού το πάνε. Και πραγματικά όλα τα παιδιά μουσικά το προχώρησαν, γιατί έγινε δουλειά εξ αποστάσεως, οπότε δεν είχα τη δυνατότητα να είμαι πάντα δίπλα και να ακούμε και γι' αυτό και μέχρι να βεβαιωθείς καμιά φορά ότι έχεις τη μελωδία, παίρνει ένα χρόνο. Ωστόσο, είναι όπως η πίνακα. Στο τέλος είχα την αίσθηση ότι έδεσε. Στη δεύτερη ταινία, να μην ξεχάσω να αναφέρω και φυσικά ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες που δούλεψαν και στις δύο ταινίες. Είναι πολλά τα ονόματα. Να αναφέρω ότι στη δεύτερη ταινία πρωταγωνιστούν η Γεωργία Καποπούλου, που έχει και αυτή καταγωγή από την Καλαμάτα, μία νέα ηθοποιός, η Έλενα Ισαλμά και ο Κωνσταντίνος Σαμψών από το Αγρίνιο. Εντάξει, μία πιο ιδιαίτερη παραγωγή, το «Είμαι ελεύθερη», θα έλεγα, γυρισμένη σε ασπρόμαυρο. Και μία. Γιατί σε ασπρόμαυρο? Πιο, θα έλεγα εκεί, μία πιο ρεαλιστική προσέγγιση. Δηλαδή, ο πυλός και η κοπέλα για μένα, ενώ έχει ένα πολύ ρεαλιστικό θέμα, τίνει να είναι λίγο σαν ένα εφιαλτικό μεν, αλλά παραμύθι τελικά. Είναι ένα παραμύθι, γιατί αυτό που μου αρέσει και στις δύο ταινίες είναι ότι δεν έχουν απαραίτητα καλό ή κακό τέλος. Δηλαδή, στον πυλό ξεκινάς με τη συνθήκη ότι το παιδί καταλαβαίνεις γρήγορα και δεν είναι spoiler ότι δεν είναι στη ζωή. Και το λέμε και στην περίληψη. Στο «Είμαι ελεύθερη» απ' την άλλη, η επίσημη αφίσα της ταινίας δείχνει μια γυναίκα εμφανώς λυπημένη και χτυπημένη. Οπότε όλα φαίνονται μαύρα. Εν τούτοις, στο τέλος ούτε μαύρα είναι, αλλά ούτε και ένα οριστικοποιημένα γλυκό τέλος που όλους θα τους αφήσει, νομίζω. Αλλά προσπαθώ να το έχω κάπου στη μέση. Τι αφήνει στο τέλος η κάθε ταινία στον θεατή? Εδώ είναι το δύσκολο στοίχημα. Δηλαδή, προσπαθώ και με τη μουσική και με το τελικό μοντάζ να είναι ένα ευχάριστο συνέστημα, σίγουρα ένα ευχάριστο συνέστημα, αλλά να μην
κατευθύνει το μυαλό του θεατή ότι τα πράγματα θα πάνε καλά σίγουρα ή τα πράγματα δεν θα πάνε καλά στο εξής. Θέλω να αφήνει το έργο από μόνο του μια πόρτα, ώστε κάθε θεατής να μπορέσει να δώσει και μια παραπέρα ερμηνεία σε αυτό που βλέπει και νομίζω ότι η μουσική εξυπηρετεί σε αυτό, γιατί από μόνη της δημιουργεί υποτίτλους που δεν μπορούμε να δούμε μόνο στην εικόνα. Η μουσική έχει αυτή τη δυνατότητα. Απ' την άλλη, είναι δύο ταινίες που, εντάξει, ο διάλογος είναι πιο λίγος, οπότε έχει ένα περιθώριο η μουσική να το κάνει αυτό. Η προβολή θα γίνει σήμερα και των δύο ταινιών. Ναι. Πού θα γίνει, τι ώρα και... Και ευχαριστούμε να πω πάρα πολύ την κινηματογραφική Λέσχη Καλαμάτας, όλα τα παιδιά της Λέσχης και τον Βασίλη τον Παπασταθίου, τον πρόεδρο, που από την αρχή που ολοκληρώθηκε ο πυλός μας είχε προτείνει το 21 να οργανώσουμε κάποια προβολή. Δεν έκατσε τότε λόγω συνθηκών, αλλά το είχαμε βάλει στα πλάνα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τα παιδιά που το οργάνωσαν αυτό. Η προβολή θα γίνει στο Vista Marina, στον κήπο, στις 9 η ώρα. Και θα συμμετέχει και η φίλη δικηγόρος Μαρία Αγγελή, η οποία θα αναφερθεί στο νομικό κομμάτι αυτών των κοινωνικών ζητημάτων, στο πώς μπορεί δηλαδή μία γυναίκα σε μία κατάσταση απομόνωσης να κάνει κάποιες ενέργειες, να πάρει κάποιες νομικές συμβουλές. Και το βασικό μου, όπως είπα και πριν, θέλω είναι να υπάρχει μία ενημέρωση μέσα σε αυτές τις προβολές, για να μπορούν οι άνθρωποι να παίρνουν και ένα μήνυμα που μπορούν μετά να το χρησιμοποιήσουν. Η διάρκεια πόση θα είναι? Και οι δύο ταινίες είναι γύρω στα 20 λεπτά. Θα προβληθούν και τα βίντεο κλιπς που φτιάξαμε για τα τραγούδια, τα κυρίως τραγούδια των ταινιών. Το What Can Break This Echo και το Vals, το κυρίως Vals του κομματιού της ταινίας Είμαι Ελεύθερη ή αλλιώς Je suis libre, γιατί έχουμε και ένα γύρισμα στο τέλος στο Παρίσι. Θα χαρούμε πάρα πολύ να συστηθούμε στο καλαματιανό κοινό. Είναι μια ιδιαίτερη χαρά, όπως είπα, γιατί αγαπώ την πόλη μου. Μπορεί να μην μένω σε αυτή τη φάση εδώ, αλλά πάντα θέλω η Καλαμάτα να πρωταγωνιστεί και πάντα είναι στο μυαλό μου και προσπαθώ με κάθε τρόπο να την αναδείξω και να την προωθήσω. Να έρθουμε λίγο στον κύριο Τανάκα, ο οποίος δεν μένει στην χώρα μας. Έτσι. Στη Γερμανία, στη Στουτγκάρτη. Ναι. Πώς είναι για τα πράγματα, τι σχέδια κάνετε, με τι ασχολείστε, για πείτε μας λίγα πράγματα για εσάς. Ναι, μένω στη Γερμανία εδώ και πάνω από 10 χρόνια πλέον. Στη Στουτγκάρτη εδώ και 3 χρόνια περίπου. Δραστηριοποιούμε συναυλιακά σε διάφορες πόλεις της Γερμανίας. Στουτγκάρτη, Φραγκφούρτη, Ντίσσελντορφ, Βούπερταλ και πολλές άλλες, τέλος πάντων. Παίζω αυτή τη στιγμή candlelight concerts, δηλαδή συναυλίες υπό το φως κεριών. Αυτή είναι η κύρια δραστηριότητά μου. Φυσικά ασχολούμαι και με τη διδασκαλία και με τη σύνθεση, όπως είπαμε. Οπότε υπάρχει χρόνος, βέβαια. Τα πράγματα στη Γερμανία είναι σίγουρα... ήταν για μένα... πάρα πολύ ευνοϊκά. Βρέθηκαν ευκαιρίες, υπήρξαν άνθρωποι που με στήριξαν ιδιαίτερα και είμαι ευγνώμων γι' αυτό. Το κοινό για τη μουσική, την κλασική μουσική, είναι πραγματικά μεγάλο. Είναι μια μουσική που έχει το δικό της κοινό, έχει ζήτηση σε όλες τις ηλικίες, θα έλεγα. Και ναι. Και όσον αφορά τη διδασκαλία, βέβαια η ζήτηση σε όργανα όπως το πιάνο, το βιολί, η κιθάρα είναι φυσικά πάρα πολύ μεγάλη. Άλιστα. Εσείς, κύριε Νουριδά, τι άλλο ετοιμάζετε τώρα, μετά από τις ταινίες αυτές, ή ακόμα δεν έχετε έτσι... Υπάρχουν πάντα διάφορα πράγματα τα οποία τρέχουν. Βεβαίως εγώ τρέχω και το κινηματογραφικό φεστιβάλ που δημιουργήσαμε στο Αγρίνιο, που είναι τώρα η τέταρτη χρονιά που το τρέχουμε και προφανώς πάντα είμαστε σε νέες επιποδός για νέες δραστηριότητες. Αυτή τη στιγμή ανοίγουμε κάποια γραφεία εκεί και θα έχει μια πιο μόνιμη παρουσία
το φεστιβάλ στην πόλη. Ωστόσο, πάντα υπάρχουν σκέψεις και στα θεατρικά και σε ταινίες. Βέβαια, εμένα πάντα είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή όταν συνεργάζομαι με παιδιά αξιόλογα, όπως είναι ο Χρήστος, που είναι ένας εξαιρετικός σολίστ και χαίρομαι κάθε φορά που τον βλέπω να διαπρέπει έξω και είχαμε την τρελή ευκαιρία να βρεθούμε διαδικτυακά, πρώτα απ' όλα, λόγω τότε της κατάστασης που όλοι ήμασταν κλεισμένοι κιόλας. Είχε τα θετικά της πανδημία τελικά. Ναι. Γίνανε κάποια πράγματα έτσι από το πουθενά, που έπρεπε κανείς να εκμεταλλευτεί ό,τι χρόνο μπορεί να είχε. Και η πλάκα είναι ότι αφού ολοκληρώσαμε τη μουσική της ταινίας, μετά γνωριστήκαμε από κοντά. Ωστόσο, είχα την αίσθηση ότι το Χρήστο τον ξέρω έτσι χρόνια, γιατί ένιωσα από την αρχή αυτό που λέμε ένα καλλιτεχνικό δέσιμο. Παρόλο που οι χώροι μας είναι διαφορετικοί, εξάλλου ο Χρήστος ασχολείται με την πιο κλασική μουσική. Η μουσική για ταινίες είναι κάτι άλλο, το οποίο όμως το ανέλαβε και το έφερε εις πέρας εξαιρετικά. Και πάντα είναι ωραίο όταν, νομίζω, βουτάμε σε νέα πράγματα και εμένα μου αρέσει να δοκιμάζω. Πάντα είμαι ανοιχτός σε νέες σκέψεις, αν υπάρχει κάτι ενδιαφέρον. Απλώς σίγουρα οι συνθήκες σε μια πόλη όπως η Γερμανία είναι πολύ διαφορετικές και εμείς εδώ που μέχρι τώρα έχουμε μείνει λίγο Ελλάδα, έχουμε να αντιμετωπίσουμε διαφορετικές συνθήκες. Να πω κι εγώ ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Γιώργο, έτσι, που μου έδωσε την ευκαιρία να δω καινούριους ορίζοντες στη δημιουργία, γιατί όταν ξεκίνησα να γράφω μουσική, πάντα είχα σαν στόχο ή σαν όνειρο να γράψω μουσική για μια ταινία. Οπότε είχα και την τύχη η ατμόσφαιρα των ταινιών να ταιριάζει πάρα πολύ στη μουσική μου κατεύθυνση. Οπότε νομίζω ότι τέριαξε όλο αυτό πάρα πολύ καλά και το αποτέλεσμα βγήκε άρτιο με βάση τις συνθήκες που υπήρχαν και τα δεδομένα που είχαμε. Να σας ευχαριστήσουμε που είστε μαζί μας και να ευχηθώ καλή επιτυχία σε ό,τι κάνετε. Ευχαριστώ πολύ για το συνεχές ενδιαφέρον σας. Ευχόμαστε κι εμείς ό,τι καλύτερο με τη σειρά μας, να ανταμώνουμε, να είμαστε όλοι καλά και συγχαρητήρια και πάλι για την εκπομπή σας. Σας ευχόμαστε μακροημέρευση και στην εκπομπή και ευχόμαστε και στην πόλη μας ό,τι καλύτερο, γιατί αξίζει να πάει μπροστά και εμείς καλλιτέχνες γι' αυτό είμαστε εδώ, να προσπαθούμε να ενισχύουμε όπως μπορούμε σε αυτό το τομέα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.